Λάγη αριστερά, κοντά του ο Τοπαλίδης, ο Δημητρανόπουλος σίγουρα μεγαλύτερος ηλικιακά και από τους 22 που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο, στα 31 του πλέον, κάνει το βήμα προς τη ΓΑΜΑ Εθνική τη φετινή χρονιά, έχοντας αφήσει μια εξαιρετική χρονιά με double στον Απόλλωνα Παραλιμνίου και στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερών. Έχει ψωνίσει αρκετά από το τοπικό πρωτάθλημα η ομάδα του Άκη Βάβαλη προκειμένου να ενισχυθεί, εμπιστεύοντας, δίνοντας εμπιστοσύνη ουσιαστικά στο σεραϊκό στοιχείο. Στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης πλησιάζουμε. Φυσικά το 0-0 παραμένει ανάμεσα στις δύο ομάδες. Αναγνωριστικές οι πρώτες κινήσεις από τους 22 ποδοσφαιριστές. Έτσι κι αλλιώς για την FC Σέρες αυτό είναι το πρώτο φιλικό. Μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες προετοιμασίας, ενώ βρίσκεται σε πιο προχωρημένο στάδιο η ομάδα του Βλάντα Νίβιτς, καθώς πάτησε για πρώτη φορά στο γήπεδο στις 6 Ιουλίου, έχει ήδη ολοκληρώσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στα 3-5 πηγάδια από όπου γύρισε τις προηγούμενες ημέρες. Εκεί όπου έδωσε δύο φιλικά παιχνίδια, αντιμετώπισε την Βέρεια, την οποία κέρδισε με 2-0, και την Νίκη Βόλου, την Νίκη Βόλου η οποία αγωνίζεται στη ΓΑΜΑ Εθνική, από την οποία ιτήθηκε με 1-0, οπότε σαφώς πιο έτοιμοι είναι οι νεαροί ποδοσφαιριστές του Βλάντα Νίβιτς. Πολυζωίδης, επιστρέφοντας στο παιχνίδι μας, Κασμερίδης, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της FC Σέρες. Ο ένας ήρθε από τον ποδοσφαιρικό όμιλο Μουδανίων, ο άλλος από τον Πασεραϊκό. Μάλιστα ο Πολυζωίδης έχει ξανααντιμετωπίσει σίγουρα τον ΠΑΟΚ στο παρελθόν ως παίκτης της ομάδας νέων του Άρη και μάλιστα αρχηγός της. Οπότε είναι γνώριμο πρόσωπο για αρκετούς από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Εδώ τώρα έχουμε το φάουλ του Γεράκη και τις πρώτες συστάσεις από τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον κύριο Χαψά, για πιο ήρεμα μαρκαρίσματα. Έτσι κι αλλιώς είναι, επαναλαμβάνουμε, φιλικά αυτά τα παιχνίδια. Δεν χρειάζεται υπερβάλλον ζήλος σε έναν βαθμό τουλάχιστον από τους ποδοσφαιριστές. Πάτραλης Χατζηδίμπας θα πάρει και πάλι την μπάλα έχοντας κατέβει πιο κάτω από τη μεσαία γραμμή για να την στείλει στον Τσιαμπάζη. Κτιστόπουλος, Παντεκίδης και πάλι για τον Κτιστόπουλο, Χατζηδίμπας, ο οποίος είναι ο μοναδικός αυτή τη στιγμή από την ομάδα νέων του ΠΑΟΚ που έχει υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο μαζί με τον αδερφό του, ο οποίος ανήκει στην ΚΑΠΑ 16 του ΠΑΟΚ. Κλήθηκαν από το δικέφαλο το καλοκαίρι να βάλουν την υπογραφή τους, να δεσμευτούν με τον ΠΑΟΚ, προερχόμενοι από Ακαδημία της Κατερίνης. Πιστεύει ο ΠΑΟΚ σε αυτούς και γι' αυτό τους πρόσφερε επαγγελματικό συμβόλαιο σε τόσο νεαρή ηλικία. Πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης, όπως βλέπετε και πάνω αριστερά στους δέκτες σας, το 0-0 διατηρείται. Πλάγιο για την ομάδα νέων του ΠΑΟΚ και πρώτες φωνές από τους δύο πάγκους, από τον Άκη Βάβαλη και από τον Βλάντα Νίβιτς που πλέον παρακολουθεί όρθιος την αναμέτρηση. Βρέθηκε πολύ κοντά το καλοκαίρι στην μετακόμισή του στην Βέρεια. Έκανε να λάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Συμμαθίας, εκεί όπου είναι ο τεχνικός διευθυντής ο Ζήσης Βρίζας. Τελικά δεν ευαδόθηκαν οι επαφές, παρέμεινε στον πάγκο της ομάδας νέων του ΠΑΟΚ, εκεί όπου βρίσκεται από πέρυσι. Βαθιά παλιά από τον Δημητρανόπουλο προς τον Παπίτσα. Έρχεται για βοήθεια και ο Γεωργιάδης. Ο Παπίτσας κρατάει, προσπαθεί να γυρίσει, παίρνει το κόρνερ από τον Παντεκίδη. Κόρνερ το οποίο πηγαίνει να εκτελέσει ο Δημητρανόπουλος και θα φέρει για πρώτη φορά τον κόσμο μαζεμένο μέσα στην εστία του Σεραίου. Επαναλαμβάνω, τερματοφύλακα του Απόστολου Κουτογλίδη, πριν από δύο καλοκαίρια πήρε μεταγραφή από τον Εθνικό Σιδηροκάστρο στις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Εκτελέστηκε το κόρνερ, η μπάλα πέρασε από όλους, δεν μπόρεσε ούτε ο Γεράκης που είδα ότι πήδεξε πιο ψηλά από όλους να πάρει την κεφαλιά. Έφτασε στα πόδια των παικτών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι θα απομακρύνουν με τον Τσιαμπάζ να προσπαθεί να βγάλει στην αντεπίθεση την ομάδα του. Η παλιά για τον Μπατάεφ προσπάθησε να κοντρολάρει, δεν τα κατάφερε. Ήρθε για να δώσει τη λύση εκεί ο Κασμερίδης για να πετάξει την μπάλα μακριά. Τσιαμπάζης, Παντεκίδης,
Από αριστερά κυρίως γίνεται για την ώρα η κυκλοφορία της μπάλας από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Τώρα έγινε αλλαγή παιχνιδιού και μέσω του Χατζηδίμπα η μπάλα θα φτάσει δεξιά. Προσπάθησε να γίνει κατοχός της ο Πούφλης και να περάσει τον Γλυκόπουλο, δεν τα κατάφερε. Ελέγχουν και απομακρύνουν οι παίκτες της FC Σέρες, όχι όμως σωστά. Πούφλης ανάμεσα σε δύο παίκτες της FC Σέρες θα πέσει στο έδαφος και είναι φάουλ. Σε καλή θέση, πλάγια προς τα δεξιά για τον δικέφαλο. Θα δούμε αν θα δοκιμαστεί κάποια απευθείας εκτέλεση από την άλλο σημείο. Κάποιο γέμισμα προς την περιοχή που είναι και το πιθανότερο. Με τον δεξιοπόδαρο Πούφλη να είναι στην εκτέλεση του φάουλ. Και αυτή τη φορά, σε σχέση με προηγουμένως τουλάχιστον, αλλαγή σκηνικού με τον κόσμο να μεταφέρεται μέσα στην περιοχή του Μαλέσιου. Εκτελείται το φάουλ, εύκολη δουλειά για τον Κασμερίδη, ο οποίος έχοντας παραστάσεις από τον Πασαραϊκό, τουλάχιστον σε επίπεδο γάμα εθνικής, κυρίως στην σεζόν 2013-2014, μπορεί να προσφέρει σημαντικές βοήθειες σίγουρα στην άμυνα της FC Σέρες. Λάθος από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, αλλά δεν βρισκόταν σε κάποιο σημείο που να μπορούν να απειλήσουν οι γηπεδούχοι. Που το Γλίδης ζητάει από τους συμπαίκτες να βγουν μπροστά. Αν παρατηρήσατε πίσω από τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ υπάρχει και ένα πανό προφανώς από φίλους του, από συγγενείς του. Κούτο 12 βλέπω γράφει χαρακτηριστικά. Θα το δείτε σε λίγο μόλις μεταφερθεί το πλάνο στην εστία του νεαρού τερματοφύλακα. Ο Μαλέσιος απομακρύνει δίνοντας περισσότερο ύψος στην μπάλα από τον Βασιλείου. Θα κατεβάσει τη μεσαία γραμμή. Παπίτσας προσπάθησε να περάσει ωραία τον αντιπαλό του, δεν τα κατάφερε. Ωστόσο, ο Πάτραλης θα κερδίσει. Περνάει από τον Παπίτσα. Αφήνει πλεονέκτημα ο διαιτής. Ο Πούφλης, ο οποίος έχει βρεθεί αριστερά, προσπαθεί να σεντράρει. Ο Πολυζωήρης πρώτος στην μπάλα, απομακρύνει. Παίρνει και το φάουλ. Μέσα από τον Άκη Βάβαλη στους παίκτες του, στον Παπίτσα συγκεκριμένα, για την προηγούμενη φάση και την περιττή ενέργεια, όπως θεωρήθηκε που πήγε να κάνει, που έδωσε την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να βγει στην επίθεση. Ωραία από Βασιλείου με το στήθος για το Γεράκη, προλαβαίνει ο Τσαμπάλης από μακρύνη. Υπάρχει υπόδειξη από τον βοηθό για offside. Το Παλίδης. Τζιδίμπα, συμπάλα πίσω στον Κουτογλίδη. Εδώ τώρα και το πάνω που έλεγα προηγουμένως. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ κυκλοφορούν την μπάλα στο χώρο άμυνας. Δεν ανεβαίνουν να πιέσουν υψηλά οι παίκτες της FC Σέρες. Παραλίγο εδώ να γίνει το λάθος, διόρθωσε ο Παντεκίδης. Και μπάλα είναι και πάλι για τον ΠΑΟΚ. Πατάεφ, έστω και κατά λάθος τρίπλαρε τον Πολυζωήδη. Παλιά για τον Χτιστόπουλο θα βγει ο Κασμερίδης. Ωραία, θα περάσει αριστερά στον Σαϊνατούδη. Δημητρανόπουλος θα χάσει από τον Τοπαλίδη. Χτιστόπουλος και Τοπαλίδης αλλάζουν ωραία την μπάλα έξω την περιοχή της FC Σέρες. Η μπαλιά μέσα στην περιοχή για τον Πατάεφ. Αυτός θα πέσει στο έδαφος. Δεν υπάρχει αντικανονικό. Η μπάλα απομακρύνεται και είναι πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Συμπληρώσαμε το πρώτο δεκάλεπτο. FC Σέρες K20 ΠΑΟΚ στο 0-0. Θυμίζω η μετάδοση είναι προσφορά του Γκάζι Καφέ Μπαρ και του Sinatra Wine and Lounge Bar στην Κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων. Χατζηδίμπας, το Παλίδης. Αλλάζουν την μπάλα οι δυο τους. Ανεβαίνει ψηλά τώρα ο Γεράκης για να πιέσει τον Τσιαμπάζη. Το Παλίδης θα χάσει ωραία την μπάλα από την παρέμβαση του Παπαβασιλείου και Ραμιδάς και πάλι Παπαβασιλείου. Προσπαθεί να περάσει, μένει όρθιος από αριστερά η προσπάθειά του. Ο Βασιλείου μπαίνει στην περιοχή τώρα για τον Κεραμιδά, ευκαιρία, πλασέ, out. Πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι για την FCL, κάπου έχει βρει την corner σε αυτό το πλασέ του Στέλιου Κεραμιδά. Λίγο πριν συμπληρώσει 12 λεπτών στο παιχνίδι, αλλά όλα ξεκίνησαν από την εξαιρετική ενέργεια του Γιώργου Παπαβασιλείου, ο οποίος επέστρεψε στην ομάδα μετά τη θητεία του στην Δόξα Δράμας. Κατάφερε, κράτησε την μπάλα, έμεινε όρθιος,
δίνεις αρκετά μέτρα μαζί της, πας την κατάλληλη στιγμή στον κεραμιδά, αλλά αυτός δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα, δεν στάχτηκε καλύτερα, τυχερό στο να βρει δίχτυα, αφού η μπάλα κόντραρε. Και ο Δημητρανόπουλος είναι αυτός που θα πάει ακόμα μια φορά για την εκτέλεση. Μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, περνάει και πάλι από όλους, δεν μπόρεσε να τη βρει ο Παπίτσας. Προϋποθέσεις αντεπίθεσης για την ομάδα νέων του ΠΑΟΚ. Θα βγει κάθε την παλιά προς τον Πατράλη. Αυτός θα ψάξει στην απέναντι πλευρά την κίνηση του Ματέου. Παρεβάλλεται και ο Γεωργιάδης με το κεφάλι απομακρύνει και πιο μακριά τελειώνει τη φάση ο Πολυζωήδης. Να δούμε όμως την προηγούμενη φάση, την πρώτη ευκαιρία του παιχνιδιού για την FC Σέρες. Εδώ βλέπουμε το σούτ από τον Κεραμιδά, το πώς κόντραρε η μπάλα και κατέληξε δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Κουτογλίδη. Συνεχίζουμε ζωντανή μετάδοση με τον Παπίτσα, αυτή τη φορά να μην μπορεί να περάσει προς τον Κεραμιδά. Διατηρούν όμως την μπάλα στην κατοχή του Σιγκεντρική. Γεωργιάδης, ωραία παλιά προς τον Γεράκη, τη σταμάτησε τελευταία στιγμή ο Τσαβάζης. Θα μπορούσε να γίνει ξεκάθαρα πολιτικός ο επιθετικός της ΕΦΣΕΡΕΣ αν η μπάλα έφτανε στα πόδια του, θα βρισκόταν ουσιαστικά φάτσα με τον Κουτογλίδη. Κασμερίδης απομακρύνει πάνω στον Γλυκόπουλο. Το Παλίδης. Πατράλης, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Σκιαμπάζης. Κάθετα, εκεί όπου θα βγει ο Πολυζωήδης για να απομακρύνει και πάλι. Μακριά έτρεξε ο Γεράκης, ήταν αδύνατο να προλάβει και την μπάλα. Βασιλείου έκανε το τακουνάκι, μπάλα στον Παντεκίδη. Ο Μπατάεφ προσπάθησε να κοντρολάρει, έχασε από τον Γεωργιάδη. Υπάρχει επιθετικό φάουλ όμως από τον φορ της ομάδας νέων του ΠΑΟΚ πάνω στον Σάββα Γεωργιάδη και αυτός πέρυσι αγωνιζόταν στην αγωνιστική για το δεδομένο του πρώτου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής στο Ξαβρά μας. Ο Ανδρέα Πατζιαρά, συμπαίκτης με τον Γιώργο Παπαβασιλείου, πρώην παίκτης και του Πασεραϊκού. Εδώ εκτελεί το φάουλ, η μπάλα στην αγκαλιά του και ο Κουτογλίδη ήταν προηγουμένως offside, ο Γεράκης Αλλοδιτής άφησε το πλεονέκτημα. Χατζηδίμπας και Τσιαμπάζης. Ουσιαστικά δεν έχουμε δει κάτι ιδιαίτερο μέχρι τώρα από τις δύο ομάδες με τη συμπλήρωση σχεδόν 15 λεπτών παιχνιδιού, πέρα από τη φάση που αναφέραμε προηγουμένως στο 12 και είδαμε με τον Στέλιο Κεραμιδά. Ο ΠΑΟΚ για την ώρα δεν έχει καταφέρει να ανησυχεί σε καμία περίπτωση την εστία του Μαλέσιου. Εδώ προσπάθησαν να συνεργαστούν οι φιλοξενούμενοι χωρίς αποτέλεσμα. Ο Βασιλείου ήταν αυτός ο οποίος πέταξε την μπάλα σε πλάγιο. Το Παλίδης περιμένει κίνηση από κάποιον συμπαίκτη του. Η μπάλα έφτασε στον Μπατάεφ, ο οποίος δεν μπόρεσε να τη συγκρατήσει. Και πάλι στην κατοχή των παικτών του ΠΑΟΚ με τον Τσιαμπάζη να κατεβαίνει από την άμυνα του και να διανύει όσα μέτρα μπορεί. Ο Θυμιατής έπεσε γρήγορα πάνω του και πέταξε την μπάλα σε πλάγιο. Παντεκίδης, Γλυκόπουλος, θα χάσει από τον Θυμιατή. Παραβάλλεται και από τον Βασιλείου, αρκετά κορμιά μαζεμένα εκεί στο κέντρο του γηπέδου. Και πλάγιο από την παρέμβαση του Γιάννη Παπίτσα. Κασμερίδης θα γεμίσει εκεί όπου δεν υπάρχει συμπαίκτης, υπάρχουν μόνο ασπρόμαυρες φανέλες. Στο Χατζηδίμπα η μπάλα, το Παλίδης, Γλυκόπουλος, Τσιαμπάζης. Κουτογλίδης και πάλι Χατζηδίμπας. Βαθιά παλιά σε ένα σημείο που ο Γεωργιάδης θα απομακρύνει. Ο
Αμπίτσας δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα. Θυμίζω για ακόμα μια φορά η προσφορά, η μετάδοση είναι από τα καταστήματα Γκάζι Καφέ Μπαρ και Sinatra Wine and Lounge Bar στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων. Και επιστρέφουμε στο παιχνίδι μας για να δούμε την εξαιρετική προσπάθεια του Όλυνου Δημητρανόπουλου που θα σταματήσει με φάουλ. Ο Χατζηδίμπας το έκανε στην προσπάθεια επέλασης του έμπειρου μεσοπιθετικού της Εύσης Σέδης, ο οποίος μάλιστα στείνει την μπάλα για να αναλάβει και την εκτέλεση του φάουλ ο ίδιος. Πάντως μέχρι τώρα εκτελέσεις στα δύο κόρνερ που έχει κερδίσει η Εύσης Σέδης δεν είχαν θετικό αποτέλεσμα τους ώστε να δημιουργηθεί κάποια τελική προσπάθεια. Να δούμε τώρα. Τριμελές τείχος από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, εκτελεί ο Δημητρανόπουλος, η μπάλα θα περάσει από όλους και έχει σηκωθεί το σημαίακι του βοηθού, υποδεικνύοντας θέση offside. Πιθανόν τον Γεράκη, ο οποίος αποχωρεί και τελευταίος από την περιοχή, οπότε η φάση ότι και αποτέλεσμα να είχε θα ήταν ως μη γενόμενη. Χατζηδίμπα στο παλίδι, πιέζουν ψηλά οι παίκτες του Ακιβάβαλη προσπαθώντας να εκβιάσουν το λάθος. Δεν τα κατάφεραν. Βαθιά παλιά από τον το παλίδι προς τον Ματέου. Έβαλε σωστά το σώμα του Σάββα Γεωργιάδης και άφησε στον Μαλέσιο, τον 24χρονο τερματοφύλακα που αποκτήθηκε από την Ένωση Αποστόλου Παύλου, να μπλοκάρει την μπάλα. Ουσιαστικά αυτά τα φιλικά παιχνίδια είναι και γνωριμία και των φιλάθλων με τους παίκτες για μια πρώτη εικόνα, μια πρώτη γεύση. Πάτραλης, δεξιά για τον Τοπαλίδη. Χριστόπουλος και πάλι για τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Πάτραλης. Μπάλα κυκλοφορείται στη μεσαία γραμμή από τους φιλοξενούμενους χωρίς όμως να μπορεί εύκολα να περάσει προς την περιοχή του Μαλέσιου. Φροντίζουν γι' αυτό καλά οι παίκτες της ΕΦΣΕΡΕΣ, οι οποίοι έχουν κλείσει όλους τους διαδρόμους. Ωραία, τώρα η μπάλα θα περάσει κάθετα για το Γεράκι. Κεραμιδάς δεξιά για τον Παπίτσα που έχει χώρο. Ανεβαίνει στην πλάτη του και ο Γεωργιάδης δίνοντας του λύση. Ο Παπίτσας κρατάει. Τώρα θα αλλάξει η παιχνίδι καθώς με τη σειρά του θα στείλει αριστερά την μπάλα στον Δημητρανόπουλο. Έχει μείνει πίσω σε ένα τούδης. Τώρα θα γίνει κάτοχος της μπάλας. Κεραμιδάς. Και πάλι δεξιά σε ένα σημείο που ανέβει και ο Γεωργιάδης. Προσφέρει βοήθεια και ο Παπίτσας, ο Γεωργιάδης παίρνει μόνος του την προσπάθεια, μπαίνει στην περιοχή, προσπάθησε να παίξει ένα 2 με τον Φινιατή, κέρδισαν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Και τώρα προσπαθούν αυτοί να βγουν στην επίθεση, αλλά εκείνο πολύ ζωήδης για να βγει γρήγορα από την αμυνά του και να τους σταματήσει. Βλέπετε πλέον και τους χορηγούς της μετάδοσης που έκαναν την εμφάνισή τους στις οθόνες σας. Γκάζι Καφέ Μπαρ και Sinatra, The Wine and Lounge Bar. Χριστόπουλος άλλαξε ωραία με τον Πάτραλη. Ματέου κάθε την παλιά δεν πέρασε. Ο Χριστόπουλος έξω από την περιοχή δοκιμάζει να σουτάρει το μετανιώνει μπάλα πίσω. Γλυκόπουλος και τώρα το Παλίδης, Πάτραλης. Δυσκολεύεται πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ στο να δημιουργήσει. Νομίζω αυτός πρέπει να είναι και ο μεγαλύτερος προβληματισμός του Βλάντα Νίβιτς. Ο Πούφλης έξω από την περιοχή δεξιά μπάλα για τον Τοπαλίδη που έχει ανέβει ψηλά, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Άφησε ο κ. Χατσάς να συνεχιστεί το παιχνίδι, γι' αυτό προφανώς διαμαρτύρεται στο και ελαφρά ο Βλάντα Νίβιτς. Όπως και να έχει ο ΠΑΟΚ κέρδισε το κόρνερ. Που θα φέρει τους περισσότερους από τους παίκτες του μέσα στην περιοχή του Μαλέσιου. Μόνο ο Πάτραλης μένει αρκετά πίσω. Για να κυροφυλακτεί για τον Τόλι Δημητρανόπουλο που έχει βρεθεί εκεί περίπου στο χώρο του κέντρου, εκτελείται το κόρνερ, θα απομακρυνθεί η μπάλα η οποία πάει και πάει, και πάλι στα πόδια του παίκτη του ΠΑΟΚ, Χριστόπουλος μέσα στην περιοχή αφήνει
από Βασιλείου την μπάλα να καταλήξει out. Με αυτά και με αυτά συμπληρώνουμε 22 λεπτά στο παιχνίδι, σε αυτή τη φιλική αναμέτρηση που διεξάγεται σήμερα εδώ στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερών στην Ομόνια. Εύση Σέρες, K20 ΠΑΟΚ στο 0-0. Η ομάδα νέων του ΠΑΟΚ, η οποία βρίσκεται ουσιαστικά σε ένα μεταβατικό στάδιο, έχει γίνει ριζική ανανέωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και ειδικά την περσινή χρονιά. Έμειναν οι μικροί, ανέβηκαν πολλοί παίκτες από την K17. Πολλοί παίκτες μονιμοποιήθηκαν στο ρόστερ της πρώτης ομάδας του ΠΑΟΚ. Για να δούμε όμως εδώ την επίθεση. Δεν υπάρχει, γιατί υποδείχθηκε σε θέση offside ο Ματέο, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε. Παίκτες δηλαδή όπως ο Σαββίδης, ο Πόζογλου, ο Κουλούρης, ο Δελγιανίδης, ο Πούγκουρας μονιμοποιήθηκαν στο ρόστερ της πρώτης ομάδας. Μάλιστα ο Σαββίδης, ο Μιστακίδης και ο Κουλούρης χρησιμοποιήθηκαν και στο χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ κοντά στην Σπάρτα Τρνάβα που κέρδισε με ένα 0. Παίκτες όπως ο Πολύζος, ο Κιός, ο Παπαδόπουλος δόθηκαν δανεικοί. Και αυτό προσπαθεί ουσιαστικά ο Βλαντανίβιτς σε αυτή την προετοιμασία να χτίσει την καινούργια ομάδα που θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα νέων της Super League, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ πέρυσι βγήκε τρίτος πίσω από Ολυμπιακό και Ατρόμητο. Ο Δημητρανόπουλος προσπάθησε να περάσει την πλάτη του για τον Σενατούδη, υπήρξε όμως προηγουμένως χέρι από τον Τοπαλίδη. Η μπάλα θα επιστρέψει στη μεσαία γραμμή για το φάουλ. Κασμερίδης. Βαθιά μπαλιά, εκεί όπου δεν υπάρχει ούτε συμπαίκτης ούτε αντίπαλος. Τρέχει ο Κουτογλίτης να μαζέψει την μπάλα. Ενώ τώρα καθυπόδειξε του διαιτή του κύριου Χαψά ποδοσφαιρικό time out προκειμένου να πάρουν ανάσες οι δύο ομάδες, να πιούν λίγο νερό οι παίκτες, καθώς η θερμοκρασία ξεπερνά τους στους 35 βαθμούς και σήμερα στην πόλη των Σερών και είναι μη τι άλλο κάπως μαρτυρικό για τους ποδοσφαιριστές να προσπαθούν να ανταπεξέλθουν σε ρυθμούς αγώνα σε τέτοιες συνθήκες. Το 24ο λεπτό η διακοπή από τον κύριο Χαψά. Θυμίζω 0-0 το αποτέλεσμα με μοναδική καλή στιγμή για την ώρα. Εκείνο το σούτ του Κεραμιδά στο 10ο λεπτό πήρε την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει μόλις out. Κατά τα άλλα δεν έχουμε δει κάποια καλή φάση μπροστά από τις δύο εστίες. Είναι ευκαιρία και για οδηγίες από τους προπονητές των δύο ομάδων. Βλέπετε εδώ το Βλάνταν Ίβιτς, λέει χαρακτηριστικά με κινήσεις τους παίκτες του τι πρέπει να κάνουν από εδώ και πέρα στο παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά οδηγίες και από τον Άκη Βάβαλη, ο οποίος αναλαμβάνει για δεύτερη φορά ομάδα στην κυρίως τώρα προπονητική του καριέρα. Η βασικά είναι ένα στοίχημα για αυτόν η Εύση Σέρες. Είχε πάει πέρυσι μετά τον Ιανουάριο στον Άρη Ακροποτάμου, στην ΓΑΜΑ Εθνική, αλλά φέτος ουσιαστικά αναλαμβάνει να χτίσει μια ομάδα που θα έχει την δική του σφραγίδα και να προσπαθήσει να την διατηρήσει στην τρίτη εθνική, πράγμα που μόνο εύκολο δεν είναι από τη στιγμή που υποβιβάζονται 8 ομάδες από τον πρώτο όμιλο, στον οποίο τουλάχιστον θα συμμετάσχει η Εύση Σέρες. Το time out ολοκληρώνεται, οι παίκτες επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο για να συνεχιστεί αυτό το πρώτο ημίχρονο. Για ακόμη μια φορά να ευχαριστήσουμε τον Gazi Cafe Bar και το Sinatra Wine & Lounge Bar για την μετάδοση του αγώνα και το metrosport.gr για την φιλοξενία του. Μπορείτε από εκεί να παρακολουθείτε φυσικά την εξέλιξη του μάτς, το οποίο ξεκίνησε μόλις και πάλι. Υπάρχει ακόμη χρόνος για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Πάντως ήδη οι δύο προπονητές άρχισαν να στέλνουν παίκτες προς τα αποδυτήρια προκειμένου να ετοιμαστούν, γιατί περιμένουμε πολλές αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο. Μαλέσιος
αλλά θα φτάσει αριστερά εκεί όπου προσπαθεί να συγκρατήσει ο Δημητρανόπουλος, παίρνει το φάουλ από τον Τοπαλίδη. Έπαιξε εδώ λίγο χαρακτηριστικά με τη μαρτυρία του νεαρού δεξιού back to power ο Τόλης Δημητρανόπουλος, ο οποίος έχει περάσει και αυτός από τα τμήματα οικοδομιστή του κεφάλου στα πρώτα χρόνια της ποδοσφαιρικής του καριέρας, για να επιστρέψει αργότερα και πάλι στις αίρες και να αγωνιστεί με επιτυχία στο τοπικό πρωτάθλημα. Εδώ ο Χατζηδήμπας πρόλαβε την κίνηση του Παπαβασιλείου στην πλάτη και απομάκρυνε την μπάλα. Ωραία, θα κατεβάσει ο Μπατάεφ. Έρχεται ο Κτιστόπουλος να πασάρει για τον Ματέου. Προσποιήσεις ανεβαίνει και ο Παντικίδης. Σε αυτόν θα πάει μπάλα. Προσπαθεί να σεντράρει, μπάλα κοντράρει στον Παπίτσα που γύρισε έγκαιρα για να προσφέρει βοήθεια και είναι κόρνερ. Κτιστόπουλος θα το εκτελέσει πλασαριστά και χαμηλά, όχι όμως σωστά ο προσπέκτης του ΠΑΟΚ, δεν εκμεταλλεύτηκαν στον πρώτο χρόνο την εκτέλεση. Πούφλης, τώρα για τον Παντεκίδη, αυτός θα σεντράρει προς την περιοχή, απομακρύνει ο Παπίτσας, η μπάλα μένει στα πόδια των παικτών του ΠΑΟΚ με τον Ματέου να προσπαθεί να φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή χωρίς επιτυχία. Βαθιά μπαλιά για τον Δημητρανόπουλο, πολύ δυνατή. Βγήκε ο Κουτογλίδης μακριά από την εστία του. Εύκολη λία για τον δερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Σε αρκετά σημεία του αγώνα έχουν καλή κυκλοφορία οι παίκτες της ομάδας νέων του ΠΑΟΚ, αλλά ως εκεί για την ώρα. Εδώ ο Θυμιατής προσπάθησε να κερδίσει την μπάλα, δεν τα κατάφερε. Έχασε από τον Ματέου. Ανεβαίνει και πάλι ο Παντεκίδης, ο Ματέου κλείνεται, περνάει για τον Πάτραλη, μπάλα πίσω στον Τσιαμπάζη και από εκεί η δεξιά αλλαγή παιχνιδιού για τον Τοπαλίδη που έχει αρκετό χώρο. Τώρα πάει να τον κλείσει ο Δημητρανόπουλος, Τοπαλίδης και Πούφλης αλλάζουν την μπάλα. Ο Πούφλης με το αριστερό σεντράρι προς την περιοχή, εκείνο ο Κασμερίδης για να απομακρύνει, μπάλα παραμένει στα πόδια των παικτών του ΠΑΟΚ, Τσιαμπάζης δοκιμάζει το σουτ. Άστοχο, δεν είχε καμία τύχη, το σκέφτηκε, φάνηκε από τον τρόπο που έβαλε το κορμί του, θα το κάνει έστω και από το κέντρο του γηπέδου, αλλά δεν βρήκε καλά την μπάλα και δεν ενόχλησε σε καμία περίπτωση τον Μαλέση, ο οποίος τώρα θα στήσει την μπάλα στη γωνιά της μικρής του περιοχής για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι λίγο πριν συμπληρώσουμε το πρώτο ημίωρο. Γκάζι καφέ μπαρ, Σινάτρα, lounge and wine bar. Η χορηγή της μετάδοσής μας. Κεφαλιά του Γεράκη προς τον Παπαβασιλείου. Σηκώθηκε ο Χατζηδήμπας, ελέγχει το Παλίδης. Μπάλα στη μεσαία γραμμή, θα χαθεί. Προσπάθησε ο Παπαβασιλείου έξυπνα, ο Κεραμιντάς να με συγχωρείτε, να περάσει για το Γεράκη. Δεν τα κατάφερε. Τώρα ο Παπαβασιλείου θα ανοίξει δεξιά για τον Γεωργιάδη. Όσο ανεβαίνει ο Παπαβασιλείου έξω την περιοχή, έχει χώρο για το σουτ, το κάνει, είναι αδύναμο. Εύκολα ο Κουτογλίδης αρχικά σταμάτησε την μπάλα με το πόδι και συνέχεια την μπλόκαρε. Γλυκόπουλος, Χατζηδήμπας. Το Παλίδης. Και πάλι για τον Γλυκόπουλο. Επαναλαμβάνω πως αυτό είναι το τρίτο φιλικό για την ομάδα νέων του ΠΑΟΚ. Είναι λογικό σε ένα σημείο να έχει και περισσότερη ομοιογένεια, αν θέλετε, από την ΕΦΣΣ για την οποία είναι η πρώτη φιλική αναμέτρηση από τις πολλές που θα δοθούν στη διάρκεια του καλοκαιριού και είναι ήδη προγραμματισμένες. Εδώ ωραία κίνηση από τον Ματέο, φέρνει την μπάλα στο δεξί, σουτάρι, έπεσε πάνω του ο Πολυζωήτης και σταμάτησε την πορεία της μπάλας, η οποία όμως μένει στα πόδια των ποδοσφαιριστών του Δικεφάλου, Τσιαμπάζης. Αλλάζει με τον Γλυκόπουλο, Παντεκίδης, Ματέου, από τους πιο δραστήριους παίκτες. Ωραία, έλυσε έξω την περιοχή με την μπάλα στο δεξί, σουτάρι, μπλοκάρει ο Μαλέσιος. Πολύ ωραία κίνηση από τον νερό ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, τον Ματέου, ο οποίος κατάφερε να ξεπεράσει όποιο εμπόδιο εκεί μπροστά του, να βρει ανοιχτό χώρο και να σουτάρει. Αλλά ο Μαλέσιος ήταν εκεί στο κέντρο της εστίας του για να μπλοκάρει.
Δεν ξέρω αν ο Γεράκης προσπάθησε με τη μία να ευνηδιάσει τον Κουτογλίδη, δεν τα κατάφερε πάντως. Μπλόκαρε τον οδοφυλάκα του ΠΑΟΚ. Λυκόπουλος, το Παλίδης πίσω στον Κουτογλίδη, ανεβαίνουν ψηλά για να πιέσουν οι παίκτες της Εφησέρες και τελικά κερδίζουν την μπάλα από το λάθος του Κουτογλίδη. Μητρανόπουλος με το τακουνάκι, εκεί όμως που ήταν ο Γλυκόπουλος για να απομακρύνει. Σίγουρα υπήρχαν και καλύτερες επιλογές. Χτιστόπουλος έχει χώρο μπροστά του. Προσπάθησε να συνεργαστεί με τον Ματέου χωρίς αποτέλεσμα. Κασμερίδης. Και πάλι για τον Δημητρανόπουλο. Αυτός θα ανοίξει στη μεσαία γραμμή για τον Θυμιατή. Εκεί πρόλαβε, επανευλήθη ο Γλυκόπουλος και στη συνέχεια φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Πάντως δεδομένων των θερμοκρασιών δεν είναι και λίγος ο κόσμος ο οποίος βρίσκεται σήμερα στις κερκίδες των αθλητικών εγκαταστάσεων εδώ στην Ομόνοια για να παρακολουθήσει αυτή την φιλική αναμέτρηση. Είναι άλλωστε το πρώτο παιχνίδι που διεξάγεται στις Σέρες, έστω και σε φιλικό επίπεδο, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των ομάδων, των επίσημων υποχρεώσεων τους. Σάββας Γεωργιάδης θα υψώσει για τον Γεράκη. Αυτός πήρε την κεφαλιά πάσα προς τον Παπίτσα, ο οποίος συνέκλεινε προς τον άξονα. Δημητρανόπουλος με το εξωτερικό. Τον Γεράκη προσπάθησε να βρει, αλλά δεν είχε κάνει την κίνηση προς την μπάλα ο παίκτης της Εφησής Σέρες. Παράπονο από τον Άκη Βάβαλη για το πώς χάθηκε αυτή η επίθεση. Σιαμπάζης. Πολυζωήδης με τον Μπατάεφ, κερδισμένος τελικά ο Σάββος Γεωργιάδης από τις κόντρες. Θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον τροματοφυλακά του. Φωνές τώρα και από τον Χρήστο Κελπέκη προς τον Αποστόλο Κουτογλίδη, κυρίως με τη φανέλα του Ηρακλή. Έγραψε ιστορία και πολλές συμμετοχές σε επαγγελματικό επίπεδο ο Χρήστος Κελπέκης. Στην ομάδα νέων του ΠΑΟΚ είναι πλέον προπονητής. Είχε την ευκαιρία να τα πει νωρίτερα και με τον Απόστολο Ιφαντή, τον τεχνικό διευθυντή της Εφησής Σέρες, με τον οποίο συνυπήρξαν στον Ηρακλή. Ενώ τώρα επικίνδυνο μαρκάρισμα από τον Παπίτσα παίρνει το φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Ζητάει την είσοδο του ιατρικού τίμου ο διαιτητής ο κ. Χαψάς. Παραμένει πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο ο παίκτης της ομάδας νέων του ΠΑΟΚ. Ηρέμησε χαρακτηριστικά η κίνηση του διαιτητή του κ. Χαψάς τον Γιάννη Παπίτσα. Ευκαιρία πάντως για ακόμα μια φορά να πάρουν ανάσταση οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, να δροσιστούν. Η μετάδοση του αγώνα που παρακολουθείτε είναι με προσφορά του Guts Cafe Bar και του Sinatra Wine and Lounge Bar στην κοιλάδα των Αγίων Ναρικήρων. Ο Τσιαμπάς ήταν αυτός που ήταν πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, τώρα το βλέπετε, θα σηκωθεί. Είναι εκτός παιχνιδιού μέχρι να επιστρέψει σε λίγο. Ο Γλυκόπουλος προς το παρόν τον αντικαθιστά στο κέντρο της άμυνας. Επιστρέφει τώρα ο Τσιαμπάζης, Κουτογλίδης. Θα γεμίσει σε ένα σημείο που θα κατεβάσει ο Σάββας Γεωργιάδης, πάει να τον πιέσει ο Μπατάεφ, απομακρύνει πάνω στον Πάτραλη στη μεσαία γραμμή, χέρι θα υποδείξει ο κ. Καψάς. Προσπάθησε ο Βασιλείου έξυπνα να συνεχίσει το παιχνίδι, τον επαναφέρει στην τάξη ο Καψάς. Της γλίστρησης στην προσπάθειά του να εκτελέσει το φάουλ. Είναι και επικίνδυνα αυτά ορισμένες φορές. Γεωργιάδης, Παπίτσας. Προσπάθησε να συγκρατήσει την μπάλα, δεν τα κατάφερε. Ο Πολυζωήδης έχει βγει σχεδόν σε όλες τις προσπάθειες που πήγε μπάλα προς τη δική του πλευρά πρώτος. Πρώτον Μπατάεφ, έχει καθαρίσει πολλές φάσεις ο νεαρός κεντρικός αμυντικός. Ο οποίος τουλάχιστον για την ώρα δείχνει να δημιουργεί ένα πολύ καλό φίδιμο με τον Τρίφωνα Κασμερίδη.
Παπίτσας έχασε. Μακριά η μπάλα από τον Τσιαμπάζη. Πολύ ζωήδης, έβαλε το σώμα του. Ο Κασμερίδης έβαλε το κεφάλι και απομακρύνθηκε η μπάλα. Χτιστόπουλος, Παντεκίδης, Ματέου ανάμεσα σε δύο και τρεις παίκτες της Εφησέρης θα χάσει την μπάλα. Λογικό ήταν. Παπίτσας κάνει τις τρίπλες και τις προσποιήσεις. Πέφτει στο έδαφος, έχασε την μπάλα. Η οποία τελικά με την παρέβαση και του Θυμιατή είναι και πάλι για τον ΠΑΟΚ. Παντεκίδης δεν πέρασε η μπάλα από τον Παπίτσα. Τόσο θα ψάξει να βρει την κίνηση ποιου. Δεν την έκανε ο Γεράκης, ήταν πολύ πιο πίσω από τον Βασιλείου. Το Παλίδης. Ωραία με το εξωτερικό για τον Χτιστόπουλο. Θα περάσει αυτός κάθετα μέσα στην περιοχή για τον Μπατάε. Βγαίνει ο Μαλέσιος, πέφτει στα πόδια του, συνεχίζεται η φάση. Πέναλτι. Πέναλτι για τον ΠΑΟΚ από τον Μαλέσιο πάνω στον Πούφλη στο 38ο λεπτό. Αφού δεν μπόρεσε σε πρώτο χρόνο η επίθεση του ΠΑΟΚ να δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα στον τερματοφύλακα της Εφησέρης, το κατάφερε στη συνέχεια με το πέναλτι που κέρδισε ο Πούφλης, ο οποίος είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο και περιμένει να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες και μόλις μεταφερθεί εκτός αυτού, ο Μπατάεφ, που βλέπω έχει πάρει την μπάλα στα χέρια του, θα είναι έτοιμος να βρεθεί απέναντι στον Μαλέσιο και να εκτελέσει το πέναλτι που κέρδισε η ομάδα νέων του ΠΑΟΚ, έχοντας την ευκαιρία να κάνει το 1-0. Για να δούμε και πάλι την προηγούμενη φάση. Εδώ ο Μαλέσιος σε πρώτο χρόνο προλαβαίνει τον Μπατάεφ, αλλά στην συνέχεια στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα κάνει ξεκάθαρα πέναλτι πάνω στον Πούφλη, καμία αμφιβολία, γι' αυτό και η απευθείας υπόδειξη. Ακόμα μία φορά η πρώτη επιτυχημένη παρέμβαση και το μαρκάρισμα στα πόδια του Πούφλη. Καμία αμφιβολία και καμία διαμαρτυρία και από τους παίκτες της Εφησέρης. 31ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ εδώ στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερών στην Ομόνια. Εκτελεί ο Μπατάεφ γκολ 1-0 για τους νέους του ΠΑΟΚ. Δεν αστόχησε από τα 11 μέτρα ο επιθετικός του κεφάλου. Ο Μαλέσιος από την άλλη πλευρά, την μπάλα στα δίκτυα. Και 1-0 περίπου 5 λεπτά πριν από την συμπλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ουσιαστικά στην πρώτη καλή ευκαιρία, θα λέγει κανείς, που δημιουργεί η ομάδα νέων του ΠΑΟΚ. Πρώτη φορά μπήκε με τέτοιες αξιώσεις μέσα στην περιοχή του Μαλέσιου και κατάφερε να τα εκμεταλλευτεί μετατρέποντας σε γκολ αυτό το πέναλτι που κέρδισε ο Πούφλης και εκτέλεσε ο Μπατάεφ. Μάχη στην μεσαία γραμμή από τους παίκτες των δύο ομάδων. Φάουλ πάνω στον Παπαβασιλείου. Πάντως είναι ξεκάθαρο πως το δεύτερο ημίχρονο θα δούμε μια τελείως διαφορετική ομάδα από την Εφησέρης. Το είπα και ο Βάβαλης άλλωστε ότι θα χρησιμοποιήσει δύο ενδεκάδες. Πάρα και πάλι στον Μπατάεφ, αυτός με τη μία για τον Ματέου, προσπαθεί να βρει την κίνηση του Πάτραλη, τρέχει ο Σάββας Γεωργιάδης με το στήθος αρχικά και κατέβασε την μπάλα, υπήρξε και επιθετικό φάουλ. Τέσσερα λεπτά πριν από τη συμπλήρωση των 45 του πρώτου ημιχρόνου, Εφησέρης ΠΑΟΚ 0-1 σε αυτή την φιλική αναμέτρηση των δύο ομάδων. Λάθος από τον Κουτογλίδη. Τρέχει ο Παπαβασιλείου, είναι ο Γεράκης μες στην περιοχή ο Παπαβασιλείου, περνάει, πέφτει στο έδαφος. Δεν υπάρχει κάτι αντικανονικό. Δεν πρόλαβε να πασάρει προς τον Γεράκη και να βρεθεί ουσιαστικά αυτός φάτσα με την ευθεία του Κουτογλίδη. Και ο ΠΑΟΚ έχει προϋποθέσεις για να βγει καλά στην επίθεση. Ωραία, ο Χτιστόπουλος τα αποφύγει, τον Παπίτσα ανοίγει αριστερά για τον Παντεκίδη, μπάλα όμως φεύγει στην πλάτη του και καταλήγει πλάγιο. Η μετάδοση του αγώνα είναι προσφορά του Γκάζι Καφέ Μπαρ και του Sinatra The Wine and Lounge Bar στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων. Και φυσικά να μην ξεχάσουμε να ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά και το metrosport.gr για την φιλοξενία.
Χριστόπουλος Ματέου έξω από την περιοχή, αφήνει για τον Πούφλη. Γλυκόπουλος. Πλάγιο από την επιτυχημένη παρέμβαση του Κασμερίδη. Εκτελείται γρήγορα. Ματέου, ο οποίος είναι, επαναλαμβάνω, τους πιο δραστήριους παίκτες του ΠΑΟ, κινείται και δεξιά και αριστερά. Έχουν δημιουργηθεί προβλήματα, έστω και λίγα, στην άμυνα της Εύσης Αίρες, είναι κυρίως από αυτόν. Σαϊνατούδης, από τις λίγες φορές που πήρε προσπάθεια, ανέβηκε από αριστερά και κέρδισε το φάουλ. Σε πρώτο χρόνο, πριν περάσει με την μπάλα την μεσαία γραμμή. Ο Σαϊνατούδης, ο οποίος είναι ένα από τα 7 παιδιά που ανέβηκαν από την πρωταθλήτρια ομάδα νέων της FC Σέρες. Πρωταθλήτρια σε επίπεδο Football League. Και πλέον αυτοί οι 7, ο Σαϊνατούδης, τουλάχιστον από αυτούς, βρίσκεται στην ενδεκάδα και ο Παπίτσας και οι υπόλοιποι είναι για την ώρα στον πάγκο. Έχουν την ευκαιρία πλέον να πρωταγωνιστήσουν σε διαφορετικό επίπεδο. Μπατάεφ. Ετοιμάζει αλλαγή ο Βλάνταν Ίβιτς λίγο πριν από το τέλος του μηχρόνου. Προφανώς κάποιος από τους παίκτες του έχει πρόβλημα τραυματισμού και ετοιμάζεται ο Κραγιόπουλος να περάσει το παιχνίδι. Να δούμε όμως τη φάση, δεν κάνει καλό κοντρόλο από το πάω και μπάλα, φτάνει στον Χριστόπουλο έξω από την περιοχή, προσπαθεί να ελευθερωθεί, τελικά θα χάσει την μπάλα από τον Κεραμιδά, που πετάει για τον Γεράκη, δείχνει ολομόναχος εκεί έχοντας πάνω του τον Χατζηδίμπα, τελικά βρήκε λύση στο πρόσωπο του Τόλη Δημητρανόπουλου, ο οποίος ανεβαίνει, κάνει τη διαγωνία εκείνης και δίζει και τις κόντρες, πέφτει στο έδαφος, τελικά θα πάρει το φάουλ, άφησε τη φάση να εξελιχθεί ο κ. Χαψάς, να δει πού θα πάει η μπάλα και αφού είδε ότι δεν κατέληγε σε κάποιον συμπαίκτη του Δημητρανόπουλου, υπέδειξε το φάουλ, ενώ τώρα βλέπουμε και την αλλαγή. Πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου και άφησε τη θέση του στον Κραγιόπουλο, προφανώς έχοντας πρόβλημα από το μαρκάρισμα του Μαλέσιου στη φάση του πέναλτι. Για να δούμε την εκτέλεση φάουλα από τον Δημητρανόπουλο, αν θα είναι απευθείας, αν μπορεί να απειλήσει τον Απόστολο Κουτογλίδη, τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Τετραμελές στίχος από τους παίκτες του Δικεφάλου, όλοι οι παίκτες της ομάδας της Θεσσαλονίκης μέσα στην περιοχή. Εκτελεί ο Δημητρανόπουλος απευθείας, εντυπωσιακά, ο Κουτογλίδης πετάγεται στην γωνιά της εστίας, στη δεξιά γωνιά και στέλνει την μπάλα σε κόρνερ. Η μπάλα είχε κατεύθυνση προς τα δίκτυα. Στην δεύτερη πολύ καλή στιγμή της FC Σέρες στο παιχνίδι, μετά από τη φάση του 12 με τον Κεραμιδά, με τη συμπλήρωση 45 λεπτών αποτελεί ο Δημητρανόπουλος, απειλεί ο Δημητρανόπουλος, με συγχωρείτε. Έχει ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Ό,τι βλέπουμε από εδώ και πέρα είναι επιπλέον ο χρόνος, καθυστερήσεις. Εκτελεί ο Δημητρανόπουλος, κεφαλιά απομάκρυσης από τον Χατζηδίμπα. Και τώρα στην αντεπίθεση η ομάδα νέων του ΠΑΟΚ με τον Ματέου να πασάρει για τον Μπατάεφ. Αυτός προσπαθεί να κρεμάσει τον Μαλέσιο. Καλή η κίνησή του και έξυπνη, αλλά όχι και η εκτέλεση τόσο καλή, τουλάχιστον προκειμένου να καταλήξει μπάλα στα δίχτυα. Πάντως είδε τον τερματοφύλακα της Εύσης Αίρες εκτός θέσης και εκεί επιχείρησε να τον εκτελέσει από μακριά. Δεν έκανε καλό κοντρόλο από Βασιλείου, Γλυκόπουλος, Πάτραλης, Ματέου. Μάχεται με τον Σαϊνατούδη, μπάλα έφτασε δεξιά στον Χριστόπουλο. Σαϊνατούδη στην πλάτη του, του κάνει το φάουλ. Βλέπουμε τη φάση του φάουλ νωρίτερα, με τον Δημητρανόπουλο να εκτελεί, μπάλα περνάει πάνω από το τείχος, πάει στη δεξιά γωνιά και εκεί πετάγεται με το δεξί χέρι ο Κουτογλίδης και την στέλνει σε κόρνερ. Επιστρέφουμε όμως στην ζωντανή μετάδοση για να δούμε το νέο φάουλ που έχει ρίξει αυτή τη φορά η ομάδα νέων του ΠΑΟΚ με τον Τοπαλίδη. Γέμισμα προς την περιοχή. Μπάλα χαμηλά. Ο Κραγιόπουλος μπήκε πριν από λίγο στον αγωνιστικό χώρο, μπήκε στη φάση. Προσπάθησε ο Ματέου να επαναφέρει προς την περιοχή. Η μπάλα στην αγκαλιά του Μαλέσιο, όταν βγει out.
Εδώ και λίγα λεπτά παίζουμε τον επιπλέον χρόνο σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Θυμίζω υπήρχε και time out από τον διαιτή προκειμένου να πάρουν ανάσες και να βρεθούν οι δύο ποδοσφαιριστές στο 23ο λεπτό, οπότε λογικό να υπάρχουν και αρκετά λεπτά καθυστέρησης. Κεραμιδάς Σαϊνατούδης, ωραία τον Δημητρανόπουλο, θα αλλάξει παιχνίδι στην απέναντι πλευρά για τον Παπίτσα, θα κατεβάσει, ωραία, φεύγει στην πλάτη ο Γεωργιάδης, ο Παπίτσας κρατάει την μπάλα. Θυμιατής δεν μπόρεσε να μαζέψει την μπάλα καλά σε πρώτο χρόνο, ο Πολυζωήδης ψάχνει να βρει τον Γεράκη, δεν έκανε καν κίνηση προς την μπάλα γιατί ήταν σε θέση offside και τελικά αυτή κατέληξε στην αγκαλιά του Κουτογλίδη. Και αυτή τη στιγμή έχουμε το τελευταίο σφύριγμα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο από τον κύριο Χατσά, τον διευθυντή της αναμέτρησης. Αποτέλεσμα ημιχρόνου, FC Σέρες, K20 του ΠΑΟΚ, 0-1 με το goal penalty του Μπατά στο 40 λεπτό να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Σε ένα πρώτο ημίχρονο χωρίς πολλές φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες, αναγνωριστικό ιδιαίτερος για την FC Σέρες που είναι και το πρώτο της φιλικό και με αρκετά καλά στοιχεία από την ομάδα νέων του ΠΑΟΚ. Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων παίρνουν τον δρόμο προς τα αποδυτήρια. Θα επιστρέψουμε σε εμείς και λίγο με την έναρξη του δεύτερου μηχρόνου. Ας δούμε τις καλύτερες φάσεις όμως του πρώτου ημιχρόνου. Ό,τι καλύτερο υπήρχε σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό. Εδώ η πρώτη φάση του αγώνα στο 12 με το σούτ του Κεραμιδά, την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Κουτογλίδη. Ξαναήρθαμε στη ζωντανή σύνδεση, σε λίγο θα επιστρέψουμε στα highlights του πρώτου μέρους. Εδώ είναι η φάση του πέναλτι, το ξεκάθαρα αντικανονικό μαρκάρισμα του Μαλέσιου στον Πούφλι που έφερε την εκτέλεση, την έστοχη εκτέλεση του Μπαλτά, είδα την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα και λίγο αργότερα στο 44ο λεπτό, εδώ ξαναβλέπουμε την φάση του 12. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου.
Λοιπόν, επιστροφή εδώ στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Ομόνιας για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου της φιλικής αναμέτρησης ανάμεσα στην FC Σέρες και την ομάδα νέων του ΠΑΟΚ. 0-1 έληξε το πρώτο ημίχρονο με το goal penalty του Μπατάεφ στο 40 λεπτό να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Και το δεύτερο ημίχρονο της μετάδοσης, η οποία θυμίζω είναι προσφορά του Gazi Cafe Bar και του Sinatra, The Wine and Lounge Bar στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων. Ξεκινάει με πολλές αλλαγές, ειδικά για την FC Σέρες, καθώς ο Άκης Βάβαλης κράτησε από την αρχική ενδεκάδα μόνο τον νεαρό κεντρικό αμυντικό, τον Πολυζωίδη, και από εκεί και πέρα 10 αλλαγές, καθώς έχουν βγει εκτός αγωνιστικού χώρου οι Μαλέσιος, Γεωργιάδης, Αϊνατούδης, Κασμερίδης,
Κεραμιδάς, Τιμιατής, Δημητρανόπουλος, Παπαβασιλείου, Παπίτσας και Γεράκης και έχουν περάσει στις θέσεις τους ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας ο Κουτζέλας και η Μερεσιώτης, Αγγελίδης, Κουτζαβασίλης, Εμμανουήλ, Καραμβαλάσης, Καραγιαννίδης, Βλάχος, Κούτλας και Αμαραντίδης. Θα δούμε πώς ακριβώς έχει στηθεί στον αγωνιστικό χώρο και η ομάδα. Από εκεί πέρα θα εντοπίσουμε σιγά σιγά και τις λίγες, από όσο βλέπω, αλλαγές που έχει κάνει στην ενδεκάδα του ο Βλαντανίβιτς. Όσο βλέπω, οι περισσότεροι συνεχίζουν. Έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο σίγουρα ο Κραγιόπουλος από τους 44 παίρνοντας τη θέση του Κούφλη. Μπήκε ο Κυριλίδης στο παιχνίδι, μπήκε ο Κωνσταντίνου και έχει περάσει και ο Κουτούσης. Να δούμε και στην εξέλιξη του μάτς αν υπάρχουν άλλες αλλαγές, γιατί καταλαβαίνετε, φιλικά παιχνίδια είναι, μαζικά γίνονται οι περισσότερες κινήσεις από τους προπονητές και ειδικά στην έναρξη του ημιχρόνου δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο, και νομίζω τους περισσότερους, ειδικά στην ομάδα νέων του ΠΑΟΚ, τους έχουμε εντοπίσει, γιατί οι ψέρες ήταν πιο εύκολα τα πράγματα, είχαν συγκεντρωθεί οι αλλαγές και έγινε μαζί. Χατζηδίμπας για τον Κυριλίδη, χάθηκε η μπάλα, Κούτλας μάχεται, η μπάλα φτάνει στον Τοπαλίδη. Ο Πάτραλης, ο αρχηγός της ομάδας νέων του ΠΑΟΚ, ο οποίος συνεχίζει, θα πασάρει στον Άρμπι Ράχα, καθώς έχει περάσει ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο. Στη θέση του Τσιαμπάζη, όπως φαίνεται, καθώς αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας δίπλα στον Βασίλη Τζιδίμπα. Τζιδίμπας θα πάρει την μπάλα από τον Κυριλίδη. Τους αλλάζει παιχνίδι, στέλνοντας την πιο αριστερά για τον Ράχα. Χατζηδίμπας. Έκανε κίνηση ο Καραγιόπουλος για να πάρει την μπάλα. Επέλεξε τα πιο σίγουρα, κατά τη γνώμη του, πόδια του Πάτραλη. Κυριλίδης, ωραία, θα ξεπεράσει τον Βλάχο. Το Παλίδης κάνει τη διαγώνια κίνηση, θα χάσει και προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση η Εύση Σέρες με τον Βλάχο να πασάρει αριστερά στον Καραμβαλάση. Μπαλιά για τον Κούτλα, προσπάθησε να βγει πρώτη στην μπάλα, δεν τα κατάφερε. Υπάρχει υπόδειξη offside για τον επιθετικό της Εύση Σέρες, τον Άγγελο Κούτλα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Πασεραϊκό και ήρθε και αυτό στην έτερη σεραϊκή ομάδα. Μπαλιά για τον Χριστόπουλο που μπαίνει μέσα στην περιοχή απειλητικά, ελέγχει ο Κουτζέλας και μπλοκάρει. Ο Αγγελίδης θα γεμίσει για τον Βλάχο, και αυτός ένας από τους έμπειρους παίκτες της FC Σέρες, αγωνιζόταν στον Άρη Ακροποτάμου στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, νωρίτερα και στο Βυζάντιο Κοκκινοχώματος. Έχει δηλαδή εικόνες, παραστάσεις που μπορεί να προσφέρει βοήθεια. Η παλιά του Πολυζωήδη που αγωνίζεται πλέον στο δεξί άκρο της άμυνας, καθώς ο Αγγελίδης με τον Κουτζαβασίλη είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Αριστερά ο Μερεσιώτης για την FC Σέρες, αμυντικό χαφ ο Χρήστος Εμμανουήλ, ο οποίος αποκτήθηκε από ομάδα Β' Εθνικής της Κύπρου, την ΑΕΖΑ Κακίου. Σε ρόλο επιτελικού μέσω Βλάχος, αριστερά ο Καραμβαλάσης, δεξιά ο Αμαραντίδης, ο οποίος ήρθε από την ομάδα νέων του Ολυμπιακού, και στην κορυφή ο Άγγελος Κούτλας. Αυτή είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα της FC Σέρες, ενώ έχει σκοτεινιάσει ο καιρός, έχουν αρχίσει να διαφαίνονται και οι πρώτες αστραπές, πολύ πιθανόν και πριν τη λήξη του αγώνα να δούμε και τις πρώτες ψυχάλες να πέφτουν. Εδώ ο Μερεσιώτης που φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού για την FC Σέρες. Αυτή την μπάλα να καταλήξει out, και αυτός ήταν μέχρι τον Ιανουάριο στην ομάδα. Στη συνέχεια για κάποιους προσωπικούς λόγους αποχώρησε. Επιστρέφει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ο Κούτλας ωραία, βάλε το σώμα του, απέφυγε τον Χατζηδίμπα που αναγκάστηκε να τον γκρεμίσει το έδαφος. Και για πρώτη φορά ο διαιτής θα αναγκαστεί να βγάλει την κάρτα από το τσεπάκι του. Τη δίκη στον κεντρικό αμυντικό του ΠΑΟΚ. ...51 λεπτά παιχνιδιού FC Σέρες, ομάδα νέων του ΠΑΟΚ,
0-1 από το πρώτο ημίχρονο με το γκολ με πέναλτι του Παντάεφ στο 40 λεπτό. Μετά το αγώνα είναι προσφορά του Γκάζι Καφέ Μπαρ και του Σινάτρα Wine & Lounge Bar στην Κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων. Να θυμηθούμε πως έγινε το 0-1 στο πρώτο ημίχρονο. Τέλος πέναλτι του Παντάεφ. Είδατε στην αριστερή πλευρά ο Μαλέσιος, στη δεξιά πλευρά η μπάλα και στα δίχτυα. Κυριλίδης Πάτραλης, Άρμπι Ράχα, Χατζηδίμπας. Έχει ακόμα 5 επιλογές να κάνει από τον πάγκο Βλαντανίδη, που δεν έχει ολοκληρώσει τις αλλαγές του. Σκηνής από τον πάγκο. Το Παλίδης παλιά για τον Κραγιόπουλο, θα παραχωρήσει το κόρνερ ο Μερεσιώτης. Ο Κτιστόπουλος πάει για την εκτέλεσή του. Μπάλα μέσα στην περιοχή, βγαίνει ο Κουτζελάς, μπέρδεμα ανάμεσα από τους προσφερειστές των δύο ομάδων. Τελευταία στιγμή κατάφεραν και έδιωξαν οι γηπεδούχοι και τώρα μάλιστα προσπαθούν να βγουν και στην επίθεση. Θα προλάβει ο Αμαραντίδης, θα γυρίσει την μπάλα σχεδόν παρακινδυνευμένα, θα μπορούσε να πει κανείς, σε εκείνο το σημείο που τελικά απομάκρυνε ο Κουτζαβασίλης. Μπαλιά από τον Καραγιανίδη δεν πέρασε. Και αυτός συμπαίκτης πέρυσι με τον Βλάχο στον Άρη Ακροποτάμου και οι δύο είχαν συνεργαστεί με τον Άκη Βάβαλη, ο οποίος τους ήξερε καλά και αποφάσισε να τους φέρει μαζί τους στην FC Σέρες. Βλέπετε ότι και απέναντι υπάρχει αρκετός κόσμος, ο οποίος προφανώς περνούσε εδώ από τις αθλητικές εγκαταστάσεις της Ομόνιας και ήταν ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Υπάρχει και αρκετός αέρας αυτή τη στιγμή. Μπαλιά στην απέναντι πλευρά, πολύ δυνατή για τον Καραβαλάση. Τρέχει, θα την προλάβει. Μερεσιώτης. Ωραία, ανοίγει από αριστερά. Πάσαρε προς τον Εμμανουήλ. Αυτός γεμίζει προς την περιοχή. Δεν μπορεί ο Κούτλας. Καραγιαννίδης, Πολυζωίδης τώρα. Πίσω η μπάλα στα πόδια του Κώστα Αγγελίδη, αρχηγός με την ομάδα νέων που κατέκτησε το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Η μπάλα, είδατε τι περίεργη τροχιά πήρε από τον αέρα, ουσιαστικά πήγε να φτάσει στη μεσαία γραμμή και επέστρεψε πίσω στην άμυνα της FC Σέρες. Ο αέρας που έλεγα και νωρίτερα, ενώ τώρα η προσπάθεια του Κυριλίδη δεν μπορεί να ολοκληρωθεί με επιτυχία. Δεν έκανε καλό κοντρόλ, δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Ο Κουτζελάς ζητάει από τους συμπαίκτες να απλωθούν στο γήπεδο για να δώσει συνέχεια με το ελεύθερο. Είναι λογικό να μην παίρνει μπάλα την πορεία που θέλουν οι παίκτες με τον αέρα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ράχα. Παντεκίδης προσπαθεί να περάσει ο Ματέου από τον Πολυζωίδη, δεν τα καταφέρνει, το πλάγιο είναι για την FC Σέρες. Είναι δύσκολο αυτό τώρα που επιχειρούν να κάνουν οι παίκτες των δύο ομάδων, να παίξουν ψηλά την μπάλα, μόνο χαμηλά αν μπορέσουν και βγάλουν κάποιες προσπάθειες. Σε λίγο συμπληρώνουμε το 55ο λεπτό, το 0-1 διατηρείται. Η μετάδοση του αγώνα είναι πάντα σε προσφορά του Γκάζι Καφέ Μπαρ και του Σινάτρα Wine & Lounge Bar. Πάτραλης, το Παλίδης, Χατζηδίμπας, χειροφυλακτή ο Κούτλας. Ο Χατζηδίμπας τελικά καταφέρει να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Κουτογλίδη. Κυριλίδης παρακινδυνευμένα, βγαίνει ο Κουτογλίδης, θα χάσει την μπάλα, δεν μπορεί ο Κούτλας. Ένα μακρινό σουτ από τον Καραβαλάση δεν θα έχει τύχει, η μπάλα θα φύγει out.
φωνές από τον Βλάνταν Ίβιτς στην άμυνα της ομάδας που καλεί κοντά του τον Κυριλίδη, νομίζω που έκανε το λάθος για να το ταψάλει. Τι κάνει, του λέει χαρακτηριστικά. Βλέπετε εδώ και βλέπετε και τον αέρα, βλέπετε πώς κουνούν τα δέντρα εδώ στην Ομόνια. Πραγματικά ξαφνικά από τους 35 βαθμούς και τη ζέστη, άλλες συνθήκες τελείως διαφορετικές. Πάτραλης. Τώρα προσπαθούν μέσα αυτές τις συνθήκες και το προσπαθούν των δύο ομάδων να παίξουν όσο δύσκολο και αν είναι. Τζαβασίλης με το κεφάλι σε πλάγιο. Αν και η μπάλα δείχνει, έδειξε αρχικά να το μετανιώνει, τελικά κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου. Το Παλίδης. Είναι κοντά εκεί ο Κραγιόπουλος για βοήθεια, βγάζει την μπάλα ο Μερισσότης από την περιοχή, αλλά υπάρχει φάουλ. Το κέρδισε ο Ματέου σε καλή θέση, ακόμα και απευθείας εκτέλεση, αλλά σίγουρα και για κάποιο γέμισμα μέσα στην περιοχή. Η περίφραξη που υπάρχει δεν μας πρέπει να έχουμε και την καλύτερη οπτική, αλλά η μπάλα είναι στημένη σχεδόν στην γραμμή της περιοχής. Τώρα θα την επιστρέψει λίγο πιο πίσω διεκτής. Ο Παντεκίδης με το αριστερό θα εκτελέσει το φάουλ. Δημελές τείχος. Εκτελείται απευθείας γκολ. Φοβερό γκολ από τον Παντεκίδη και 0-2. Στο 58 η ομάδα νέων του ΠΑΟΚ διπλασιάζει τα τερματά της. Φοβερή εκτέλεση από τον Παντεκίδη με το αριστερό στην απέναντι γωνία στη δεξιά του Κουτζελά, ο οποίος έκανε την κίνηση, δεν κατάφερε να αποκρούσει και το 0-2 για τον ΠΑΟΚ είναι γεγονός. Αποστημένη μπάλα, το 0-1, αποστημένη μπάλα και το 0-2 για τους φιλοξενούμενους, για τους παίκτες του Δικεφάλου. Το βλέπουμε και πάλι στο replay, εξαιρετική εκτέλεση από τον Παντεκίδη. Μπάλα μάλιστα βρήκε και στο δεξί δοκάρι της εστίας του Κουτζελά πριν καταλήξει στο βάθος της εστίας. Με ένα πολύ όμορφο τρόπο γράφεται το 0-2 εδώ σε αυτή την φιλική αναμέτρηση των δύο ομάδων. Για να δούμε όμως και την εξαιρετική κίνηση του Βλάχου από δεξιά, ο οποίος απέφυγε τον αντίπαλό του και πήρε το φάουλ. Μπορώ να πω λίγο πολύ σε ίδια θέση από την απέναντι πλευρά βέβαια. Και για να δούμε και τα χτυπήματα του Βλάχου, γιατί αν έχει ο Παντεκίδης καλές εκτελέσεις, τα στημένα σίγουρα έχει και ο Βλάχος. Το έχει αποδείξει τουλάχιστον μέχρι τώρα πορεία του στις ομάδες που έχει αγωνιστεί. Εκτελεί ο Βλάχος απευθείας, η μπάλα θα περάσει, δεν πήρε τόσο δύναμη όσο θα ήθελε και προφανώς η άνεμος πρέπει να ευνοεί και την ομάδα νέων του ΠΑΟΚ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ενώ τώρα ετοιμάζεται τριπλή αλλαγή, τετραπλή. Θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο ο Καραΐσκος, ο Κουτούσης, ο Λιάψης και ο Γιαλαμούδης. Θα βγουν ο Χατζηδίμπας, ο Τοπαλίδης, ο Ματέου και ο σκόρερ του 0-2 Παντεκίδης. Ο μοναδικός ο οποίος δεν έχει περάσει από τον πάγκο του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι είναι ο πληρωματικός τερματοφύλακας ο Μούτζα, ο οποίος προθερμαίνεται. Δεν ξέρω αν θα το χρησιμοποιήσει σε κάποια στιγμή ο Βλάνταν Ίβιτς. Τώρα είναι ευκαιρία για την FC Σέρες μέχρι να βρουν τα πατήματά τους οι αλλαγές που έκανε στο παιχνίδι του Βλάνταν Ίβιτς να το εκμεταλλευτεί και να μπορέσει να πάρει την υπεροχή στο παιχνίδι.
ο Μαραντίδης παρακινδυνευμένα πίσω για τον Κουτζελά, ο οποίος απομακρύνει. Κοιτάξτε, αν θα μπορούσατε να δείτε την κάμερα ψηλά, τι πορεία έκανε η μπάλα. Πραγματικά στροφή 180 μοιρών στον αέρα και πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Με κίνηση boomerang, είναι ολοκληρωμένη έμοιαζε πραγματικά η πορεία της μπάλας. Στον αέρα, Πιστόπουλος. Λιάψης και πάλι για τον Πιστόπουλο. Πάτραλης, οι δυο τους συνεχίζουν από το αρχικό σχήμα. Πάτραλης η παλιά, αριστερά και όπου τρέχει ο Καραΐσκος δεν μπορεί να προλάβει την μπάλα, το πλάγιο είναι για την FC Σέρες. Συμπληρώσαμε ήδη μία ώρα και πλέον παιχνιδιού, 0-2, θυμίζω το σκόρ όπως διαμορφώθηκε πριν από λίγα λεπτά με το γκολ που προήλθε από την πολύ όμορφη εκτέλεση φάουλ του Παντεκίδη. Θυμίζω στο 40 για όσους ίσως συντονίστηκαν τώρα το 0-1, ενώ τώρα εκπληκτικό σουτ και ανάλογα καλή και υπέβαση του Γκουτζελά. Το σουτ το οποίο έγινε από τον Χριστόπουλο, αν είδα καλά, ο Γκουτζελάς σε ετοιμότητα έπεσε στην δεξιά του γωνιά και παραχώρησε το κόρνερ. Κουτούσης, Χριστόπουλος, κάνει τις προσποιήσεις μέσα στην περιοχή. Τρυφογυρίζει, προσπαθεί να σεντράρει, νέο κόρνερ. Μερεσιώτης και Βλάχος έπεσαν πάνω του. Φωνές τώρα από τον Κώστα Μερεσιώτη στον Καραμβαλάση να πάει στο πρώτο μαρκάρισμα στο κόρνερ, όπως και γίνεται τώρα. Χριστόπουλος. Μπάλα στα πόδια του Καραΐσκου. Θα τη χάσει από τον Βλάχο, ο οποίος κλείνεται ανάμεσα σε δύο. Και πάλι Χριστόπουλος. Προσπαθεί ο Μανουήλ να του πάρει την μπάλα, μένει όρθος παρά τα μαρκαρίσματα. Ο Καραβαλάς απομακρύνει πάνω στον Κυριλίδη. Ο Τζαβασίλης από τον Απόλλωνα Παραλιμνίου. Ήρθε στην FC Σέρες ο νεαρός κεντρικός αμυντικός. Οπότε βλέπω υπάρχουν ακόμα 4 παίκτες του Άκη Βάβαλη οι οποίοι προθερμαίνονται. Μερεσιώτης, Αγγελίδης, γίνεται το λάθος, τρέχει ο Πολυζωήδης να το διορθώσει, παίζει με ψηλά η παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Κουτούση, καταφέρνουν τελικά να κερδίσουν την μπάλα, όχι όμως για πολύ. Καραγιαννίδης, οι κόντρες ευνοούν τους παίκτες του ΠΑΟΚ, αλλά έχει σφυρίξει φάουλ ο κ. Χαψά, σταματώντας το παιχνίδι και σε λίγο θα γίνει και η τελευταία αλλαγή για την ομάδα νέων του ΠΑΟΚ με τον τερματοφύλακα τον Μούτσα να είναι έτοιμος να περάσει με την πρώτη ευκαιρία στη θέση του Κουτογλίδη. Χριστόπουλος, ωραία με το τεχνάκι στην μεσαία γραμμή για τον Πάτραλη, αλλάζουν την μπάλα οι δυο τους. Λιάψης, θα υψώσει σε ένα σημείο που κατάφερε και απομάκρυνε ο Αρμπιράχα και όμως που δεν υπήρχε ούτε συμπαίκτης ούτε αντίπαλος. Τώρα η αλλαγή που προανέφερα με το χειροκρότημα είναι για τον θεραίο τροματοφύλακα, τον Απόστολο Κουτογλίδη, πριν από δύο καλοκαίρια μετακόμισε από τον Εθνικό Σιδηροκάστρο στον ΠΑΟΚ. Λύουσε σημαντικά προσόντα. Φυσικά έχει όλα τα φόντα να διακριθεί με τη φανέλα του δικεφάλου. Για να δούμε εδώ την προσπάθεια από τον ΠΑΟΚ. Το σουτ του Κουτούση κόντραρε. Και ακόμη ένα κόρνερ κερδισμένο για τους φιλοξενούμενους. Και πάλι ο Χριστόπουλος πάει κοντά του Κουτούσης για να το εκτελέσουν γρήγορα. Φύγε του λέει. Οπότε η εκτέλεση θα είναι προς την περιοχή του Κουτζελά.
Και γκολ 0-3. Η άμυνα της FC Σέρες εκεί έμεινε στάσιμη. Πετάχτηκε. Θα δούμε ποιος είναι ο σκόρερ. Πρέπει να είναι ο Κουτούσης, αν δεν κάνω λάθος, αυτός που βρήκε την μπάλα. Αν και τα περισσότερα συγχαρητήρια πάνε στον Κτιστόπουλο. Ευνηδιάστηκε εκεί, τελείωσε η άμυνα της FC Σέρες και στο 66ο λεπτό ο ΠΑΟΚ κάνει το 0-3. Αν θα μπορέσει να μας βοηθήσει το replay. Τώρα έχουμε και πάλι τη φάση. Τελείω ο Κτιστόπουλος. Βασικά η μπάλα δεν βρήκε σε κανέναν. Είχα την εντύπωση πως πανευλήθηκε ο Κουτούσης. Δεν βρήκε σε κανέναν. Άμυνα και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα και κάπως έτσι διαμορφώθηκε το 0-3. Επαναλαμβάνω, ως ένα σημείο κάποια πράγματα στην διαφορά ετοιμότητας των δύο ομάδων είναι φυσιολογικά. Η ομάδα νέων του ΠΑΟΚ έχει ήδη κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στα 3-5 πηγάδια. Έχει δώσει ήδη δύο φιλικά παιχνίδια. Κέρδισε τη Βέρεια 2-0, νικήθηκε από την Νίκη Βόλου με 1-0. Και σήμερα καλύτερα προετοιμασμένη και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Εκμεταλλευόμενοι κυρίως τα στημένα της, κακά τα ψέματα. Για να δούμε την ευκαιρία. Ο Κωνσταντίνου μέσα στην περιοχή κερδίζει τις κόντρες. Θα κάνει το γύρισμα εκεί. Δεν υπάρχει κάποιος συμπαίκτης του για να εκμεταλλευτεί τη φάση. Τώρα γίνεται το γύρισμα. Δεν απομακρύνεται και πάλι μπάλα. Ευκαιρία και 0-4. Απλά μπάλα καταλήγει στα δίχτυα από τον Κουτούση. Και το σκορ πραγματικά παίρνει άλλες διαστάσεις. Αλλεπάλληλα λάθη στην άμυνα της FC Σέρες, τα οποία εκμεταλλεύεται στο έπακρο η ομάδα του ΠΑΟΚ και έχει διαμορφωθεί στο 67ο λεπτό το σκορ στο 0-4. Εδώ και πάλι το βλέπουμε το πώς ξεκίνησε ουσιαστικά η φάση, το σούτ το οποίο έγινε από τον Καραΐσκο, δεν μπόρεσε να απομακρύνει ο Κουτζαβασίλης, η μπάλα έφτασε στον Κουτούση που έχοντας όλη την εστία μπροστά του με τον Κουτζελά ήδη πεσμένο δεν έχει κανένα πρόβλημα με το δεξί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να κάνει το 0-4. Λέγαμε πως η ομάδα νέων του ΠΑΟΚ με τις αλλαγές που έγιναν μαζεμένες μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου πολύ πιθανόν ότι δεν θα έχει ρυθμό και πατήματα. Τελικά η FC Σέρες ήταν αυτή που δεν τα είχε. Δέχτηκε στο παιχνίδι 3 γκολ από στημένα και ένα από λάθος της άμυνας. Για να δούμε και άλλη φάση τώρα και πάλι στην επίθεση φιλοξενούμενη με τον Κραγιόπουλο να είναι τώρα μέσα στην περιοχή. Ωραία, λύστε, κάνει το γύρισμα. Πλασέ, κόντρες μέσα στην περιοχή και τελικά η μπάλα out από τον Πάτραλη και την προσπάθειά του η corner. Κάποιος παίκτης της FC Σέρες βρήκε τελευταίο στην μπάλα και είναι corner. Αυτά τα δύο γκολ, το 0-3 και το 0-4, έχουν αποδιοργανώσει λίγο στα λίγη κανείς στην ομάδα του Άκη Βάβα. Εκτελείται το corner, περνάει μπάλα και πάλι από όλους. Απομακρύνεται την τελευταία στιγμή, μένει στα πόδια των παικτών του ΠΑΟΚ. Σουτ, νέα κόντρα, στο σουτ το οποίο έγινε από τον Κραγιόπουλο και νέο corner. Μπάλα κόντρα στον Κούτλα. Και νέο corner, νέα εκτέλεση από τον Κτιστόπουλο και πάλι. Αλλά μέσα στην περιοχή δεν μπορεί ο Κουτζελάς και πάλι να απομακρύνει. Ο Κωνσταντίνου προσπαθεί να επαναφέρει. Ο Πάτραλης θα γυρίσει. Ο Κουτζελάς αυτή τη φορά θα μπλοκάρει σταθερά. Βασίλης, η μπάλα πίσω στον Κουτσελά, ο οποίος απομακρύνει πρώτο Κωνσταντίνου. Η μπάλα παραμένει στα πόδια των παικτών του ΠΑΟΚ, δεν έφυγε καν μακριά από την περιοχή. Εμμανουήλ, Βλάχος, Εμμανουηλίδης. Θα υψώσει για τον Βλάχο, αυτός καταφέρει να κατεβάσει
πρώτου Άρμπι Ράχα, μπαλιά για τον Κούτλα, ο οποίος δίνει τη μάχη στον αέρα με τον Λιάψη. Τελικά η μπάλα, αφού δεν μπόρεσε να την κατεβάσει ο Κωνσταντίνου, με τη βοήθεια και του Κουτζαβασίλη φτάνει πίσω στον Κουτζελά. Αυτός θα τη στείλει αριστερά στον Μερεσιώτη, δεν μπορεί να την προλάβει. Και ο Αέρας παίζει τον δικό του ρόλο στην άσχημη τροπή που έχει πάρει το σκορ για την FC Σέρες. Ενώ τώρα θα γίνει αλλαγή στην αλλαγή, βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου.